Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου. Σήμερα είμαι κοντά σας με μια πολύ ωραία, πολύ εύκολη συνταγή για ένα καταπληκτικό φαγητό ή πριν το φαγητό. Ορεκτικό ας το πούμε. Είναι με μελιτζάνα, πατάτα και διάφορα άλλα. Θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, θα πάρετε μια πατάτα μεγάλη 2 μέτριες. Θα τις κόψετε με το μαχαίρι πολύ λεπτές. Ή αν έχετε το μηχάνημα αυτό της Tupperware που τις κόβει ροδέλες, έχει 3 στάδια από το πολύ ψηλό μέχρι και λίγο πιο χοντρό. Θα πάρουμε τη μελιτζάνα, μια μεγάλη μελιτζάνα έβαλα εγώ. Θα καθαρίσουμε απ' έξω τη μελιτζάνα τα πολλά, τη φλούδα, για να μην είναι σκληρή, γιατί καμία φορά είναι σκληρή. Και θα την κόψουμε και αυτές σε ροδέλες, λεπτές ροδέλες. Βλέπετε ότι έχω στρώσει τις πατάτες, τις έχω στρώσει σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Το ίδιο θα κάνω και με τις ροδέλες μελιτζάνας. Και αυτές λεπτές και στρωμένες στη λαδόκολλα. Θα τις ραντίσουμε με λίγο λάδι, αν έχετε σπρέι, μπουκαλάκι με σπρέι, θα ρίξετε με το σπρέι. Μετά θα τις σαλατίσετε. Θα ρίξουμε πιπέρι. Λίγο σκόνη σκόρδο, αν θέλετε, προαιρετικά εγώ έχω βάλει. Και λίγο σκόνη κρεμμύδι, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει από τα μπαχαρικά. Πάπρικα γλυκιά, αν κάποιος τρώει τα καυτερά, μπορεί να βάλει και λίγο καυτερί. Ό,τι έχετε. Θα τα ψήσουμε περίπου 1/4, περίπου 10 λεπτά με 1/4 στο φούρνο και θα τα βγάλουμε. Κοιτάξτε πόσο λεπτά, πόσο ωραία είναι, ωραία ψημένα, έχουν μαλακώσει, δεν έχουν καεί. Και θα τα στρώσουμε με τη σειρά στο πυρέξ. Πρώτα τις πατάτες. Και η συνεχεία θα δείτε τι θα κάνουμε. Μπορείτε να το κάνετε και μόνο με μελιτζάνα, αλλά είναι πιο ωραίο να έχει και λίγη πατάτα από κάτω. Με το χεράκι, αν δεν μπορείτε, με το πιρούνι. Οι πατάτες έχουν ψηθεί τέλεια, γιατί είναι λεπτές. Βλέπετε, λυγίζουν, είναι ωραίες. Μπορείς να τις φας και έτσι. Δεν έχουν λάδια καθόλου. Κάνουμε μια σαλτσούλα. Ό,τι σάλτσα έχουμε, έστω και έτοιμη, την αραιώνουμε με λίγο λαδάκι, με λίγο πιπεράκι, με ό,τι θέλετε. Ή μια σάλτσα που κάνετε πίτσα, ή μια σάλτσα από μακαρονάδα. Μια απλή σάλτσα, με λίγο βασιλικό, ας πούμε. Ρίχνουμε τυρί μίξ τυριών, ή τυρί γκούντα, ή μοτσαρέλα. Ό,τι τυριά έχετε. Στρώνουμε με σειρά πάνω τις μελιτζάνες. Οι μελιτζάνες έχουν μαλακώσει, είναι πάρα πολύ ωραίες ψημένες. Εν συνεχεία βάζουμε ντομάτα, ροδέλες, ό,τι ντομάτα έχετε. Εγώ έχω αφαιρέσει τα σπόρια γιατί δεν μου αρέσουν. Τα σπόρια μέσα σε αυτό το φαγητό και γενικώς δεν μου αρέσουν τα σπόρια. Κάντε τώρα λοιπόν φίλες και φίλοι μου εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε κάθε φορά που ανεβάζω τα βίντεό μου. Να αφήνετε το σχόλιο σας, να σας έρχονται ειδοποιήσεις, να σας απαντώ, να κάνετε κοινοποιήσεις, να βλέπουν και οι φίλοι σας, να μου λέτε τις εντυπώσεις από αυτό που φτιάχνετε, από τις συνταγές μου. Λοιπόν, μετά την ντομάτα ρίξαμε σάλτσα, λίγο τυρί πάλι, λίγο τυριά, μίξ τυριών. Σας είπα, αν δεν θέλετε πολύ λιπαρά τυριά, μπορείτε να βάλετε μοτσαρέλα. Λίγο σαλτσούλα ακόμη. Μια απλή σάλτσα είναι. Εγώ έχω κόψει και λίγο βασιλικό έξω από την γλάστρα μου. Μπορείτε να βάλετε δυόσμο, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Από αρωματικά, ό,τι σας αρέσει, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ με την ντομάτα και με τη μελιτζάνα. Θα ρίξουμε πάλι από πάνω μίξ τυριών, διάφορα τυριά. Μπορείτε να βάλετε και τη φέτα πριν ρίξετε τη μίξ τυριών, τη βάλετε και από μέσα, αλλά μπορείτε να βάλετε και από πάνω. Εγώ θα ρίξω λίγο από πάνω φέτα, γιατί μου αρέσει θέλω να ψήνετε και λίγο. Εάν έχετε κόκκινη πιπεριά, η οποία είναι και γλυκιά, είναι και ωραία και δίνει και ωραίο χρώμα και γεύση. Ό,τι πιπεριές έχετε, εκτός από πράσινη, δεν ταιριάζει ιδιαίτερα με τη μελιτζάνα. Όλες οι άλλες, οι κίτρινες, οι πορτοκαλί, οι κόκκινες, είναι γλυκές και ταιριάζουν.
Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις φίλες και φίλους, Ελλάδα και εξωτερικό, για τα τόσο όμορφα σχόλιά τους που μου αφήνουν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλες τις φίλες και φίλους της ομάδας μου στο Facebook, οι συνταγές της Γκόλφος. Όσοι δεν είστε γραμμένοι εκεί πέρα, μπορείτε να γίνετε μέλη, για τα πολύ όμορφα λόγια τους και για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις συνταγές μου. Λοιπόν, αν έχετε ντοματίνια, θα βάλετε ντοματίνια, έτσι για ομορφιά. Αν δεν έχετε, μπορεί να ρίξετε κονκασέ ντοματάκι ή μια ντοματούλα ψιλοκομμένη. Η διακόσμηση είναι στο χέρι σας. Λοιπόν, θα ρίξουμε και λίγο τυρί τριμμένο. Εκτός από τα μαλακά, ρίχνω και λίγο τυρί κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα, ό,τι έχετε, λίγο. Και για την νοστιμάδα και γιατί κάνει ωραία κρούστα. Ρίχνουμε τα χέρια μας λίγο βασιλικούλι. Και μοσχοβολάει όταν ψήνεται, είναι πάρα πολύ ωραία. Θυμίζει καλοκαίρι, ενώ είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό που γίνεται μόνο με μία πατάτα ή δύο πατάτες και μία μελιτζάνα. Και ομότι σάλτσα ή ό,τι τυριά έχουμε στο σπίτι. Μπορούμε να το φάμε και σαν κυρίως φαγητό και με λίγο ψωμάκι, με λίγο φρυγανισμένο ψωμάκι. Γρήγορο, εύκολο, οικονομικό και χωρίς να τηγανίσετε τίποτα. Για όσους δεν θέλουν πολύ φέτα ή αν θέλετε βάζετε γύρω-γύρω τη φέτα. Εγώ άφησα τη μέση γιατί κάποια τα παιδιά δεν θέλουν τυρί φέτα, τρώνε τα μαλακά τυριά μόνο. Αλλά μπορείτε να ρίξετε σε όλο, ταιριάζει η φέτα, ταιριάζει με τη μελιτζάνα. Και θα ρίξω μία κούπα περίπου κρέμα γάλακτος, ό,τι κρέμα γάλακτος έχετε στο σπίτι σας. Εάν θέλετε μπορείτε να μην βάλετε και να βάλετε μόνο σάλτσα και τυριά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, μισή ώρα μου πήρε να ψηθεί, στους 200 βαθμούς περίπου. Κοιτάξτε πόσο ωραία ψημένα είναι, να μην είναι άσπρα, να πάρουν λίγο χρώμα και οι πιπεριές και τα ντοματίνια. Να κάνει μια ωραία κρούστα. Είναι πανεύκολο, γίνεται γρήγορα. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και μανιτάρια μέσα ή ψιλοκομμένο ζαμπόν, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι τόσο νόστιμο που θα σας καταπλήξει. Κοιτάξτε το να δείτε. Δοκιμάστε το. Θέλω εντυπώσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα το λατρέψετε. Δεν θέλει πολλά υλικά. Είναι πανεύκολο. Είναι γρήγορο. Και η μελιτζάνα στους πιο πολλούς αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ όλους. Τα φιλιά μου. Και ως το επόμενο βίντεο, ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Και αν θέλετε στα σχόλιά σας, αφήστε μου και ζητήστε μου τι άλλο θα θέλετε να δείτε σε βίντεο. Σας αγαπώ, σας φιλώ.